Την δεύτερη διαδοχική του νίκη στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής πανηγύρισε ο Αλμυρός, επικρατώντας εντός έδρας με 2-0 το Απόλλωνα Σμύρνης στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής. Στο 18 είχαμε την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ελαφρά ταξιαρχία, με τον Σάλα να βρίσκεται τέτα τέτα απέναντι στο Χανιωτάκι, όμως ο έμπειρος τερματοφύλακας του Αλμυρού αποσόβησε τον κίνδυνο. Στο 26, μετά από βαθιά μπαλιά, ο Καλούδης βγήκε έγκαιρα και μάζεψε πρώτου κέρι που θα μπορούσε να απειλήσει, ενώ ένα λεπτό αργότερα μακρινό σουτ του Πιερτζακόμι πέρασε out. Στο 33 ένα δυνατό σουτ Πιαστόπουλου δεν ανησύχησε το Χανιωτάκι, ενώ στο 42 ο Κέρι με δυνατό σουτ ανάγκασε τον Καλούδη σε νέα επέμβαση. Στην επανάληψη, ο Αλμυρός μπήκε με το πόδι στον Γκάζι και στο 57 κατάφερε να περιοριστεί με τον Πιερτζακόμι που με κεφαλιά νίκησε τον Καλούδη μετά από ασίστ του Αγαπάκη, ενώ στο 62 ο Τουργαΐδης ανάγκασε τον πορτιέρο των φιλοξενούμενων σε νέα διπλή επέμβαση. Στο 66 δυνατή εκτέλεση φάουλ του Κέρι, ο Καλούδης στην προσπάθεια του να μπλοκάρει έχασε την μπάλα, με τους αμυντικούς στη συνέχεια να απομακρύνουν όπως. Την νίκη για την ομάδα του Γαζίου σφράγγισε στο 83 ο Αγαπάκης με δυνατό σουτ που δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο, στα πρώτα 5-10 λεπτά, ήμασταν καλά. Νομίζω μετά από τα ηνία τα πήρε ο Απόλλωνας. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία από ένα δικό μας όμως λάθος. Στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου ημίχρονου νομίζω ότι ισορροπήσαμε. Πιέσαμε, είχαμε τις στιγμές μας και δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε λίγο τον τρόπο σκέψης μας, γίναμε πιο πιεστικοί. Νομίζω ότι η γνώμη μου είναι ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν αφήσαμε περιθώριο καθόλου στον αντίπαλο, βάλαμε 2 γκολ, είχαμε αρκετές στιγμές να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Νομίζω ότι πραγματικά σήμερα θέλω να πω για τους παίχτες μου ότι ήταν καταπληκτικοί, ότι δώσαν τα πάντα και νομίζω ότι βάσει εικόνας σήμερα νομίζω ότι κέρδισε η καλύτερη ομάδα και δίκαια πήραμε τους 3 βαθμούς.